Θέλω να σας ευχαριστήσω για τη δουλειά την οποία κάνετε στη Διεύθυνση Πρασίνου. Ξέρω ότι είμαστε μια διεύθυνση όπως και οι υπόλοιπες διευθύνσεις σχετικά προστελεχωμένες, αλλά προσπαθούμε να κάνουμε τη δουλειά μας όχι με τα κατάλληλα εργαλεία, ενώ αριθμητικά σε ανθρώπινο δυναμικό. Θέλουμε να έχουμε περισσότερο κόσμο. Όμως παρόλα αυτά, νομίζω γίνεται μια συστηματική δουλειά. Υπάρχει μια εμφανή βελτίωση νομίζω στην πόλη μας, στο πεδίο αυτού του Πρασίνου. Και αυτό οφείλεται και στην Αντιδήμαρχο, αλλά και στους διευθυντές προϊσταμένους, αλλά και σε όλους τους εργαζομένους, στους οποίους και εγώ συχνά έχετε δει σας βλέπω στους δρόμους, εκεί που εργάζεστε, κάνοντας κάθε μέρα μία βόλτα το πρωί. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω. Ξέρετε ότι αξιοποιούμε κάθε εργαλείο ώστε να είστε περισσότεροι και να μπορείτε πιο άνετα να δουλεύετε. Παθούμε και με την Αντιδήμαρχο να προβαίνουμε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες. Πολλές φορές ακόμα και στα ασφαλιστικά σας, δεν λέω όλες φορές, πολλές φορές είμαστε εκεί για να στηρίξουμε κυρίως τη Δήμαρχο αλλά και η Δημοτική Αρχή και το Δημοτικό Συμβούλιο. Έτσι θα πορευτούμε, θα είναι και αυτή μια δύσκολη χρονιά. Το γνωρίζουμε όλοι. Μια χρονιά καταρχάς και μόνο στη χώρα μας να υπάρχουν τρεις τουλάχιστον εκλογικές αναμετρήσεις. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό, τι επιβάρυνση θα είναι και για το Δήμο, τι ενδεχόμενες καθυστερήσεις θα έχουμε σε επίπεδο νέων προσλήψεων ή άλλων μεταγωνιστικών. Όλα θα είμαστε εδώ για να τα παλεύουμε. Παραλαμβάνω ότι είμαστε ικανοποιημένοι και θέλω να πιστεύω ότι και η πόλη είναι σχετικά ικανοποιημένη. Παρά τα προβλήματα που υπάρχουν πάντα και πρώτος εγώ τα αναγνωρίζω, γιατί δεν πιστεύω ότι ζούμε σε μια τέλεια πόλη, αλλά νομίζω ότι η πόλη σιγά σιγά με την προσπάθεια ολωνών μας και των ερετών αλλά κυρίως των εργατών υπηρεσιακών βελτιώνεται η πόλη του Πειραιά. Αυτό τουλάχιστον είναι, αν θέλετε, και αυτό που εισπράττω από τους δημότες. Αναλαμβάνω χωρίς να παραγνωρίζουμε τα προβλήματα που υπάρχουν και γι' αυτό άλλωστε είμαστε εδώ για να τα παλεύουμε και να τα κερδίζουμε όσο μπορούμε. Γι' αυτό και θα πρέπει να και εγώ ως επικεφαλής να ξαναθέσουμε την ψηφιότητα τον Οκτώβριο για να μπορούμε να κάνουμε μια τεχνητή ώστε να ολοκληρώσουμε αυτά τα οποία έχουμε στην μυαλό μας για την πόλη του Πειραιά. Σας θέλουμε δίπλα. Ξέρετε ότι νομίζω είμαστε κοντά οι εργαζόμενοι του Πρασίνου με τη διοίκηση του Δήμου και τους υπηρετούς. Έχουμε μια καλή σχέση πλέον. Και εγώ δεν είμαι στην πρώτη μου χρονιά. Έχουμε μπει εσύ ως την ένατη χρονιά ως Δήμαρχο και ως Δημοτική Ομάδα. Και νομίζω ότι έχετε δει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε, τον τρόπο με τον οποίο συζητάμε, τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε τους εργαζομένους και τον τρόπο με τον οποίο συζητάμε. Δεν υπάρχουν ούτε αυταρχικές συμπεριφορές, ούτε αντιδημοκρατικές συμπεριφορές. Τον αντίον θα έλεγα, νομίζω ότι είμαστε μια δημοτική αρχή που είναι πολύ κοντά και ως άνθρωποι θα έλεγα, αλλά και στον τρόπο διοίκησης των εργαζομένων. Και έτσι θα συνεχίσουμε. Θέλω να πω καλή χρονιά σε όλους. Υγεία να έχουμε, είδαμε τι συμβαίνει. Είδαμε τις απώλειες συναδέλφων σας που είχαμε και συναδέλφων που είχαμε στο Δήμο τους τελευταίους μήνες. Άξιους συνάδελφους, νέους ηλικίας συνάδελφους που έχασαν τη ζωή τους. Άρα νομίζω το πρώτιστο και το μοναδικό για να μπορέσουμε, όπως πάντα λέμε, κλισέ είναι για να μπορούμε να κάνουμε οτιδήποτε άλλο, πρέπει να έχουμε την υγεία μας. Και ειδικά εσείς που δουλεύετε πραγματικά σε ένα δύσκολο περιβάλλον πολλές φορές, κουραστικό, επίπονο, όχι μόνο εσείς και όλοι οι εργαζόμενοι της καθημερινότητας, είτε στην καθαριότητα είτε αλλού. Είναι δύσκολη η δουλειά σας, το γνωρίζουμε αυτό. Και προσπαθούμε στο μέτρο του εφικτού να την κάνουμε όσο το δυνατόν, επαναλαμβάνω, ευκολότερη, χωρίς πάντα να το επιτυχάνουμε. Οπότε, καλή χρονιά και πάλι στις οικογένειές σας, σε εσάς. Πιστεύω ότι ο Δήμος θα προχωρήσει και θα έχουμε μια χρονιά δύσκολη. Μένα θέλω να πιστεύω ότι θα είναι καλύτερο από το 2023. Να ευχαριστήσω πάλι την Αντωνία πραγματικά για το ενδιαφέρον που δείχνει, όπως και άλλοι δήμαρχοι, το τρέξιμο που ρίχνει. Είναι στον δρόμο και εκείνη καθημερινά νομίζω μαζί σας, έξω, στα πάρκα, στις συνεργείες, στις κοπές των δέντρων. Και νομίζω αυτό που να κάνει κάθε δήμαρχος της καθημερινότητας. Οπότε καλή χρονιά και πάλι και να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα και από μένα. Σήμερα κόβουμε την πρωτοχρονιάτικη μας πίτα, Υπηρεσία Πρασίνων και Περιβάλλοντος. Θα προσέλθουν όλοι οι εργαζόμενοι να κόψουμε την πίτα μας. Και να ανταλλάξετε ευχές, φαντάζομαι. Φυσικά. Θα ανταλλάξουμε ευχές. Θα πούμε την καλή χρονιά, να είναι καλά με τις οικογένειές τους και πάντα υγεία. Έχετε θέσει κάποιους στόχους, βέβαια είναι πολύ νωρίς ακόμη, για το περιβάλλον ειδικότερα για το 2023. Προσπαθούμε για ό,τι καλύτερο, έχουμε κάποιους στόχους, θα τους πραγματοποιήσουμε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς, καταρχήν την πολύ καλή μου φίλη και ακούραστη και πολύ δραστήρια την Δήμαρχο Πρασίνου, την Αντωνία την Καρακατσάνη, γιατί νομίζω ότι αυτά τα χρόνια από το 19 μέχρι και σήμερα έχει υπερβεί ακόμη και τις δυνάμεις και τον εαυτό της για να προσφέρει στην πόλη και σε εσάς. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εσάς από το 2014 μέχρι και σήμερα. Νομίζω ότι έχω και πολλούς και καλούς φίλους από τη Διεύθυνση Πρασίνου. Έχουμε μια αγαστή συνεργασία είτε με τη Διεύθυνση Οικονομικών είτε με το Τμήμα της Οικονομικής Επιτροπής. Και επίσης θέλω να πω και κάτι άλλο. Γνωρίζω πόσο δύσκολες, όπως είπε και ο κύριος Δήμαρχος και η Αντιδήμαρχος, είναι οι συνθήκες εργασίας σας και πόσο τεράστιος είναι ο όγκος δουλειάς και πόσο πολλά είναι τα αιτήματα των δημοτών.
Θέλω να σας ευχαριστήσω από την καρδιά μου που είστε πάντα έτοιμοι να ανταποκριθείτε σε κάθε αίτημα. Σας εύχομαι καλή δημιουργική χρονιά με υγεία και να συνεχίσετε αγώγιστα και ακούραστα να προσφέρετε στην πόλη μας. Σας ευχαριστώ.